παρά το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες έρχεται και επίσημα ο χειμώνας με την έλευση του Δεκεμβρίου, ο καιρός παραμένει ασταθής και οι θερμοκρασίες ασυνήθιστα υψηλές. Μάλιστα, χθες το βράδυ στην Κρήτη, ο υδράργυρος άγγιξε τους 31 βαθμούς Κελσίου λόγω των ισχυρών νοτιάδων που έπνεαν. Ανησυχητικό δεν είναι, αλλά πραγματικά εντυπωσιακό να βλέπουμε τις τελευταίες μέρες του Νοεμβρίου να έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και μάλιστα μέσα στη νύχτα. Γιατί η θερμοκρασία των 29, 30, 31 βαθμών που είδαμε σε ορισμένες περιοχές στη Βόρεια Κρήτη ήταν μέσα στη νύχτα. Και αυτό οφείλεται, όπως γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν, όλες τις εποχές του χρόνου, λόγω των ισχυρών νοτιάδων. Αυτοί οι νότιοι άνεμοι δρούν ως καταβάτες στο βόρειο μέρος του νησιού, το οποίο έχουν σαν αποτέλεσμα να ανεβάζουν πάρα πολύ τη θερμοκρασία τοπικά. Είχαμε τοπικά ρηπές που έφτασαν 70, 80, 90 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι άνεμοι που θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στα Μάλια Ηρακλείου αλλά και στο κέντρο των Χανίων, ενώ την ατμόσφαιρα επιβαρύνει και η Αφρικανική σκόνη. Τη νύχτα είχαμε σε περιοχές όπως τα Μάλια που είχαμε 31 βαθμούς στο Ηράκλειο και 29 με 30 βαθμούς στο κέντρο των Χανίων. Γενικά σε περιοχές που ήταν στις βόρειες περιοχές του νησιού. Όταν την ίδια ώρα είχαμε 2 και 3 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει ακόμα. Η σκόνη θα καθαρίσει από την Τρίτη, που θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους. Τώρα έχουμε νοτιοδυτικούς, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τόσο έντονο το φαινόμενο των καταβατών ανέμων, όμως οι θερμοκρασίες έχουν περιοριστεί, με εξαίρεση κάποιες περιοχές ακόμα, και σήμερα όμως θα είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από αύριο με πτώση της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάλι οι νότιοι άνεμοι, ωστόσο σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, θα συνοδεύονται και από βροχές. Από την Τρίτη αλλάζει λίγο το σκηνικό του καιρού, στρέφονται άνεμοι σε δυτικούς, μόνο δεν θα έχουν ψηλές θερμοκρασίες, θα μακρυθεί και η σκόνη. Τρίτη και Τετάρτη θα πέσει η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη, δηλαδή θα είναι εντυπωσιακή η διαφορά της από τις θερμοκρασίες που είχαμε την νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας με νοτιάδες, μπορεί και πάλι αυξημένες θερμοκρασίες και βροχές, οι οποίες πιθανόν αυτή τη φορά να είναι αρκετές στην Κρήτη. Γιατί να τονίσουμε ότι οι βροχές των τελευταίων ημερών, ενώ επηρέασαν σχεδόν όλη τη χώρα, έδωσαν πολύ λίγη βροχή σχεδόν καθόλου στην Κρήτη.